Δυτική Θεσσαλονίκη. Σταυρούπολη. Πετυχαίνει. Στο κολαστήριο της Θεσσαλονίκης, όπως το αποκαλούν στις μαρτυρίες τους, όσοι ήταν όμοιροι εκεί. Όλη αυτή η ενέργεια συσσωρεύεται στο χώρο και στον χρόνο και σε ανύποπτα διαστήματα έχει διάφορες εξάρσεις. Σε φυλακές και τόπο βασανιστήριων και εκτελέσεων για τους εχμαλώτους των συμμαχικών δυνάμεων. Ομοβροντίες θανατικών εκτελέσεων. Άγριες φωνές και απειλές από τους ανθρωποφύλακες. Τότε μιλάμε για ένα πολύ φορτισμένο μέρος. Αντώνη, ήμουν σίγουρος ότι το άκουσα. Πάνω σε εσύ να το κάνει. Τι! Να το. Καλά το είδα. Να το. Αυτά που είχα διαβάσει, παιδιά. Οι αλυσίδες. Αλυσίδες. Okay. Επηρεάζει τα πάντα. Επηρεάζει τα πάντα. Okay. Επηρεάζει τα πάντα. Ρε. Προχωράμε στα σκοτάδια. Σε μέρη άγνωστα. Και αυτό είναι σίγουρα επικίνδυνο. Το γράψες. Ναι. Έκανες κάμερα. Ναι. Έσβησε η κάμερα, ναι. Πάνω στην ερώτηση. Πάνω στην ερώτηση, λοιπόν. Έσβησε η κάμερα. Η ιστορία, οι αναμνήσεις και τα γεγονότα όμως αυτού του μαρτυρικού τόπου φροντίζουν να μας το θυμίζουν με το δικό τους τρόπο. Εξού και οι τόσες μαρτυρίες μέσα στον χρόνο για διάφορα φαινόμενα.